ως τη μοναδική σοβαρή πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής κοινής, χαρακτήρισε τη Νέα Αριστερά ο υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος, μιλώντας στο στούντιο της ΟΡΤ. Ο κ. Σακελαρίδης βρέθηκε στην Ηλία στα πλαίσια της πολιτικής επικοινωνίας με την ελληνική περιφέρεια, με φόντο το πρώτο συνέδριο του κόμματος στις αρχές του Νοεμβρίου. Χρειάζεται ισχυρή αριστερά, πραγματική αριστερά όμως, η οποία να απαντάει και στον εκχυδαϊσμό της πολιτικής που βλέπουμε σήμερα να λαμβάνει η χώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε μια συνενετική πολιτική και πολιτική η οποία ταυτίζεται με την κυβερνητική πολιτική σε διάφορα ζητήματα όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ανάγκη για έναν διαφορετικό δρόμο. Η Νέα Αριστερά είναι εδώ για να παίξει αυτόν τον καταλυτικό ρόλο στο πολιτικό επίπεδο και να είναι ταυτόχρονα κοινωνικά χρήσιμη. Ο κ. Σακελαρίδης μίλησε και για το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, χαρακτηρίζοντας τη Νέα Αριστερά ως τον μοναδικό πολιτικό φορέα που πήρε πρωτοβουλίες και εξακολουθεί να παραμένει ως πολιτικός φορέας ανοιχτός σε ιδεολογικές συγκλήσεις. Ως Νέα Αριστερά, ήμασταν οι πρώτοι που πήραμε πρωτοβουλίες μέσα στο Κοινοβούλιο, κάνοντας προτάσεις και απευθύνοντας πρόσκληση και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη, έτσι, και στο Κομμουνιστικό Κόμμα και στην Πλεύση Ελευθερίας, αυτές δηλαδή που θεωρούμε προοδευτικές δυνάμεις μέσα στο Κοινοβούλιο, να κάνουμε κοινές νομοθετικές ή κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Πήραμε πρώτη την πρωτοβουλία να προτείνουμε στα υπόλοιπα αυτά κόμματα να καταθέσουμε πρόταση μομφής στην κυβέρνηση για τον αντισυνταγματικό νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μπήκαμε πολύ γρήγορα, χωρίς να το σκεφτούμε, στην πρόταση μομφής που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για το δυστύχημα, για το έγκλημα στα Τέμπη. Κάναμε άλλες πρωτοβουλίες που πήραμε απευθύνοντας προσκλήσεις. Πιστεύουμε στα μέτωπα, για να σας απαντήσω. Ναι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα ζήτημα των μετώπων είναι μια απλή αριθμητική πράξη. Να προσθέσουμε τι έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, τι έχει το ΠΑΣΟΚ, τι έχει η Νέα Αριστερά. Το πρώτο συνέδριο της Νέας Αριστεράς θα λάβει χώρα από τις 7 έως τις 10 Νοεμβρίου στο ΣΕΦ και εκεί θα καθοριστούν τα ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά του κόμματος, όπως επίσης και οι στόχοι.